Να είμαστε αγαπητοί μου φίλοι και πάλι για την πέμπτη ενότητα αρμονικών σχηματισμών. Άλλη μια παρέα, δύο σχηματισμών, οι οποίοι θα μας οδηγήσουν σε μία από τις καλύτερες αρμονικές μεθοδολογίες trading που υπάρχει σύμφωνα με την διαγραμματική κοινότητα που ασχολείται με σχηματισμούς αρμονικούς. The A, B, ίσον με σε, D, το bullish και το bearish. Ο αισιόδοξος και ο απεσιόδοξος σχηματισμός. Αν θυμάστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι, στην αρχή του σεμιναρίου μας μιλήσαμε ότι οι αρμονικοί σχηματισμοί είναι κατά κανόνα σχηματισμοί 5 σημείων. Ανατρέξτε παρακαλώ πολύ στο πρώτο βίντεο, στην αρχή του πρώτου βίντεο και θα ακούσετε ακριβώς να επαναλαμβάνεται αυτή η έκφραση. Κατά κανόνα. Το κατά κανόνα το τονίσαμε γιατί οι περισσότεροι σχηματισμοί είναι 5 σημείων, υπάρχουν όμως και σχηματισμοί αρμονικοί που είναι λιγότεροι των 5 σημείων. Και η πρώτη αναφορά γίνεται με το συγκεκριμένο σχηματισμό. Αρμονικός σχηματισμός 4 πλέον σημείων, α, β, γ, δ, α, μπ, σ, ντ, 1, 2, 3, 4. 4 σημεία λοιπόν στο διάγραμμα τιμών, το οποίο θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες για την αντιστροφή της κίνησης των τιμών. Πώς εξελίσσεται και εκτελήσεται αυτό το trade. Πολύ απλά. Σημείο α είναι η κύρια κορυφή που βλέπετε στο διάγραμμά σας. Σημείο Β, μια σημαντικότατη πτώση των τιμών που συντελείται, η οποία έχει αρκετό χρόνο στην εξέλιξή της και αρκετό κόπο, δηλαδή και μεγάλη ποσοτική κίνηση των τιμών. Σε κάποιο σημείο λοιπόν, στο σημείο Β, οι τιμές αντιδρούν, φτιάχνουν ένα τοπικό χαμηλό και αντιδρούν ανωδικά. Προσέξτε τι πρέπει να έχετε κατά νου παίζοντας το A, B, ίσο με σε, D. Ότι η κίνηση από το Β μέχρι το Σ δεν είναι μια απλή κίνηση. Τι θέλω να πω. Πρέπει να έχει ποσοτικό εύρος ανωδικής αντίδρασης προς το σημείο Σ ή 3 του σχηματισμού, 50% ανωδική διόρθωση, τουλάχιστον 50% ανωδική διόρθωση του σκέλους ΑΒ. Αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, πρακτικά σημαίνει ότι αν η διόρθωση από το Α ως το Β είναι 100 μονάδες, η ανωδική αντίδραση των τιμών που πρέπει να συντελεστεί είναι τουλάχιστον 50 μονάδες ανόδου. Να πάρει δηλαδή πίσω τη μισή κίνηση. Τουλάχιστον. Αυτό ξεχωρίζει την όλη διαδικασία και αρχίζεται να αποκρισταλώνεται άποψη και γνώμη γιατί αυτό είναι το σε σημείο, γιατί αυτό το μπε και ούτω καθεξής. Πολύ σημαντικό τα τρία σκέλη να τα καταλάβετε πώς εξελίσσεται. Για να έρθει το τέταρτο και τελευταίο καθοδικό σκέλος της κίνησης των τιμών, όπου το σημείο D είναι χαμηλότερα και κατά τη χαμηλότερα από το σημείο Β, δηλαδή το σημείο D κάνει νέο πυθμένα τιμών, νέο χαμηλότερο χαμηλό, το οποίο κατά προσεγγισιμότητα, δηλαδή σε σχετικά νούμερα, είναι εάν πάρετε το εύρος κίνησης, το κάθετο εύρος κίνησης, Β, σε, 2, 3, το κάθετο εύρος και το προεκτείνετε κατά μία φορά κάτω από το Β, δηλαδή πάρετε όλο αυτό το κομμάτι και το προσθέσετε από το χαμηλό του Β κατά μία φορά, σας βγάζει προσεγγιστικά το σημείο D στο οποίο αναμένετε λίγος πολύ την ολοκλήρωση αυτού του σχηματισμού. Αυτό ορίζει η αρμονική μεθοδολογία. Εμάς μας αρκεί όμως αυτό το πράγμα? Η απάντηση είναι καθολικά όχι. Όχι, αγαπητοί μου φίλοι. Εμάς δεν μας αρκεί. Εμείς στα δικά μας σεμινάρια δείχνουμε εξειδικευμένα δικά μας τεχνικά entry point. Για να ολοκληρωθεί αυτός ο σχηματισμός, εμείς θέλουμε setup. Θέλουμε κανόνες όπου οι market makers θα αλλάξουν τακτική, θα αλλάξουν το παιχνίδι, τον οδικό χάρτη. Που σημαίνει ότι αφού δημιουργηθεί το σημείο D, θα δούμε την πρώτη ανωδική αντίδραση και την πρώτη ζώνη συναλλαγών αμέσως μετά την ανωδική αντίδραση που συντελείται από το χαμηλό του D. Άρα όσο συντελείται όλος αυτός ο σχηματισμός, εσείς μένετε ακριβώς εκτός αγοράς. Κοιτάτε, απόμαχος ναυτικός, κοιτάτε από μακριά τη θάλασσα, την αρμενίζετε, δεν κάνετε τίποτα. Αναμένετε την πρώτη ανωδική αντίδραση των τιμών, την πρώτη συσσόρευση στην ζώνη συναλλαγών, έτσι όπως την βλέπετε εδώ στο διάγραμμα, και θυμηθείτε ότι όσες περισσότερες μπάρες στη ζώνη συναλλαγών, τόσο το καλύτερο, από 4 και πάνω μπάρες μας αρκεί. Εδώ έχει τουλάχιστον 15, ένα πάρα πολύ καλό A-Base MSD, είναι σε πλήρη εξέλιξη και είμαστε στην κυοφορία ενός σχηματισμού αντιστροφής τάσης τιμών, αλλά εμείς περιμένουμε. Πού? Η ανωδική διάσπαση, αγαπητοί μου φίλοι,
του υψηλού αυτής της ζώνης συναλλαγών που συντελείται με αυτή την πολύ μεγάλη εύρους διακύμανσης μπάρα είναι το σημείο entry. Buy! Εδώ με τη διάσπαση του υψηλού της ζώνης συναλλαγών αγοράζουμε. Stop loss! Εάν οι τιμές για κάποιο λόγο περάσουν κάτω από το χαμηλό του ντε, εάν για κάποιο λόγο μας κοροϊδέψουν και ξαναγυρίσουν τις τιμές κάτω, αγαπητοί μου φίλοι, stop loss εδώ, κάτω από το ντε και φεύγουμε. Πόσο κάτω, 2-3 pips, να φύγει κάτω, δεν μας ενδιαφέρει πόσο. Γρήγορα, stop loss, flexibility, δηλαδή μια διαδικασία ευελιξίας για να κόψουμε το stop, να κόψουμε τις ζημιές μας. Και take profit, εγώ θα σας πω ότι το take profit, παρακαλώ πολύ, δεν θα δείξω νούμερα εδώ, θα πω στην περιοχή της προηγούμενης κορυφής. Από εκεί που ξεκίνησε το σημείο α, πάρτε τα κέρδη σας. Δηλαδή, εάν οι τιμές επιστρέψουν και πάλι, γιατί οι τιμές έχουν μνήμη, όπως λέω και σε άλλα σεμινάρια, επιστρέψουν και πάλι στην προηγούμενη κορυφή από την οποία ξεκίνησαν το καθοδικό τους ταξίδι, παρακαλώ πολύ, πάρτε τα κέρδη σας, κατοχυρώστε κέρδη, φύγετε από την αγορά και this is the game. Τελείωσε. Αυτό αναφορικά με το κομμάτι του A-Base, ο Μεσέντε, του Bully Setup, του ανωδικού Setup. Παρακαλώ πολύ, η κοινότητα των τεχνικών αναλυτών που ασχολείται με αρμονικούς σχηματισμούς το θεωρεί ως τον καλύτερο. Πάνω από 90%, 92% δίνουν ως ποσοστό επιτυχίας ενός σχηματισμού. Εμείς λέμε, με το δικό μας Setup, δέστε τις πιθανότητες με το μέρος σας. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Τα δικά μας Setup έχουν μια ουσία σημαντική και έχετε καταλάβει τι περιμένουμε εμείς πρώτα και πάνω απ' όλα. Να ξεθυμάνει η κατάσταση, να γυρίσουν οι market makers στην αγορά και είμαστε μαζί τους. Μαζί τους. Και εμείς αυτό θέλουμε. Ό,τι θέλουν οι market makers. Want what the market wants, λένε σε κάποια ρίση στα trading rooms. Να θέλετε αυτό που θέλει η αγορά, όχι αυτό που θέλετε εσείς στο μυαλό σας. Συνεχίζουμε με το bearish setup, δηλαδή το απεσιόδοξο setup. Δεάμπε ίσο μεσέντε μπέρις, ο απεσιόδοξος σχηματισμός. Καταλαβαίνετε ότι αναμένουμε την αντιστροφή μιας ανωδικής τάσης σε καθοδική. Και παρακαλώ πολύ να περάσουμε στο επόμενο διάγραμμα, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το σκηνοθέτη μας και συνεχίζουμε. Από ό,τι καταλαβαίνετε, γυρνάμε ανάποδα τούμπα την εικόνα. Σημείο α, ο κύριος πυθμένας τιμών, από το οποίο ξεκινάει μια ανωδική κίνηση στο διάγραμμα που παρακολουθούμε και σε κάθε διάγραμμα. Σημείο Β. Μία κορυφή. Μία τοπική κορυφή καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της κίνησης, αλλά η κύρια κορυφή που φέρνει αντιστροφή της τάσης των τιμών, προσωρινή αντιστροφή προς το σημείο Σ, διότι και εδώ κορυφή, και εδώ κορυφή, εδώ όμως έχουμε μια κύρια κορυφή όπου τι κάνουν οι τιμές. Θυμηθείτε τι κάνανε και στο κάτω, να δείτε τι κάνουν και σε αυτή την κίνηση των τιμών. Δηλαδή, εδώ μια καθοδική κίνηση η οποία διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα και κυρίως έχει τουλάχιστον 50% διόρθωση της κίνησης ΑΒ. Δηλαδή η διόρθωση που συντελείται από το Β μέχρι και το σημείο Σ είναι 50% διόρθωση της κίνησης ΑΒ. Και ξαναλέω το γνωστό μοτίβο, εάν αυτό είναι 100 μονάδες, τουλάχιστον 50 μονάδες θα πρέπει να είναι το σημείο που θα φρενάρουν οι τιμές. Τουλάχιστον. Προσέξτε τις διαφορές μας. Προσέξτε παρακαλώ πολύ αυτά που λέμε. Και ερχόμαστε για να δούμε πού θα κορυφωθεί αυτή η κίνηση. Η ανωδική κίνηση των τιμών προς το σημείο D, το οποίο σημείο D είναι κατά τη υψηλότερα από το σημείο Β, νέο υψηλό στις τιμές, το D υψηλότερα από το Β και αρκετά υψηλότερα, όπου λέμε εμείς, κατά προσεγγισιμότητα και πάλι, κατά ένα σχετικό τρόπο προσέγγισης του επόμενου επίπεδου κίνησης κορυφής των τιμών, θα πρέπει να πάρετε το κάθετο εύρος της κίνησης ΒΣ, 2-3, το κάθετο εύρος, και να το προεκτείνετε κατά μία φορά ανωδικά πάνω από το σημείο Β. Ίσον περίπου η περιοχή που αναμένετε να δείτε την κίνηση των τιμών ανωδικά. Σε αυτό περίπου το σημείο αναμένετε κίνηση των τιμών. Αυτό ήταν ένα δύσκολο trade και επίτηδες βάζουμε και λίγα διαγράμματα, πιο δύσκολα, να μην είναι όλα τόσο ιδανικά, για να δείτε ότι ναι, ακόμα και εδώ έρχεται το trade που ζητάτε. Που σημαίνει, φτιάχνουμε πλέον το σημείο D. Ολοκληρώνεται όλο το σχήμα. Α, Β, Γ, Δ, τα τέσσερα σημεία. Μάλιστα, η πρώτη πτωτική κίνηση είναι δυνατή και ραγδαία. Είχε βγει κάποιο νέο εδώ πέρα. Κατά κανόνα έτσι πέφτουν αυτά τα πράγματα. Δεν πέφτουν έτσι απλά. Εδώ πρέπει να υπάρχει ένα σοβαρό νέο για να πέσει η αγορά χωρίς έλεος και χωρίς διόρθωση, συσσόρευση.
Πάμε λοιπόν. Η πρώτη συσσόρευση τιμών, με τις λεγόμενες 4 έως 15 μπάρες. Όσο είπαμε περισσότερες μπάρες στη συσσόρευση, μετά τη διόρθωση, τόσο το καλύτερο. Πουλάμε μόλις οι τιμές διασπάσουν το χαμηλό αυτής της συσσόρευσης. Εδώ πουλάμε και stop loss πάνω από το σημείο D, δηλαδή πάνω από την κύρια κορυφή. Εάν για κάποιο λόγο πουλήσουμε εδώ και οι τιμές μας ξαναφέρουν μέσα σε αυτό το επίπεδο και φύγουν πάνω από την προηγούμενη κορυφή, την κορυφή του D, σε καμία περίπτωση εμείς δεν έχουμε δουλειά σε αυτό το trade. Και ερχόμαστε να δούμε και το take profit, δηλαδή πού παίρνουμε τα κέρδη μας, παρακαλώ πολύ, στην περιοχή της προηγούμενης βάσης τιμών, πάρτε τα κέρδη σας. Στην περιοχή της προηγούμενης βάσης τιμών που ξαναγύρισαν τιμές, αποκτήσαν μια μνήμη, παρακαλώ πολύ και εσείς αποκτήστε την ίδια μνήμη και πάρτε τα κέρδη σας. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το κομμάτι του σχηματισμού A, B, ίσομε, C, D. Ολοκληρώνεται και η πέμπτη ενότητα αρμονικών σχηματισμών. Από τις 9 ενότητες που έχουμε να δείξουμε, 18 συνολικά αρμονικούς σχηματισμούς, είμαστε έτοιμοι σε πολύ λίγο να περάσουμε στο πολύ σημαντικό επόμενο έκτο setup, έκτη ενότητα.